Όλοι καλά είναι εδώ. Λοιπόν, στην πρώτη θέση της δημοφιλίας είναι ο κύριος Αβραμόπουλος με 52,4% θετικές απόψεις. Πρέπει να σας πω ότι το προβάδισμα του αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι διαθέτει ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι των άλλων υποψηφίων μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κυρία Μπακογιάννη με 49,2%. Στην τρίτη ο κύριος Σαμαράς 47,8%. Άρα θα λέγαμε ότι οι τρεις υποψήφοι είναι σχετικά πολύ κοντά στις θέσεις δημοφιλίας. Ο κύριος Σομιάδης βρίσκεται 33,7% οι θετικές γνώμες για το πρόσωπό του. Η ίδια ερώτηση στους ψηφοφόρους τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Η εικόνα αλλάζει. Δεν είναι ίδια. Εδώ υπάρχει το προβάδισμα της κυρίας Μπακογιάννη με θετικές γνώμες 70,1%. Ακολουθεί ο κύριος Αβραμόπουλος 3,2% και πολύ κοντά ο κύριος Σαμαράς με 59,7%. Και ο κύριος Ψωμιάδης με καλή δημοτικότητα στην Νέα Δημοκρατία. 47,1% θετικές και μάλλον θετικές γνώμες. Μιλάμε τώρα για δημοτικότητα. Αυτό είναι μια γενική εκτίμηση. Πάμε να δούμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά Λοιπόν, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υποψηφίων, μία σειρά από χαρακτηριστικά που ξεκινούν από το ποιος μπορεί να ενώσει την παράταξη έως ποιον θεωρείται καλύτερο για αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πρόθεση ψήφου, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόθεση ψήφου. Είναι εκτίμηση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και του συνόλου του εκλογικού σώματος σε κάθε χαρακτηριστικό που ερωτάτε. Πρώτα από αυτά, ποιος από τους τέσσερις μπορεί να ενώσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Επάνω με τα κίτρινα βλέπετε την απάντηση του συνόλου των πολιτών. 30,2 λένε Μπακογιάννη, 22 Αβραμόπουλος, 14,8 Σαμαράς, 10%. Όμως, μπροστά στον πίνακα, οι μπλε μπάρες που βλέπετε είναι τι λένε στο ίδιο ερώτημα οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ έχουμε ένα προβάδισμα της κυρίας Μπακογιάννη, 35,5, 18,7 ο κύριος Αβραμόπουλος, 18,3 ο κύριος Σαμαράς, 10 ο κύριος Ψωμιάδης. Μπορώ να περάσουμε στην επόμενη. Περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Στην ουσία, όλα αυτά είναι κριτήρια με τα οποία οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα επιλέξουν τον αρχηγό τους. Βέβαια, με ποια βαρύτητα θα γίνει η τελική επιλογή ανάμεσα σε αυτά τα κριτήρια, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και μπορούμε να δούμε παρακάτω ορισμένα πράγματα. Να δούμε τώρα την ερώτηση: ποιος από τους τέσσερις υποψηφίους μπορεί να κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου? 44,2 για την κυρία Μπακογιάννη, περνώ κατευθείαν στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. 20,2% ο κύριος Σαμαράς, 15% ο κύριος Ψωμιάδης, 14,1% ο κύριος Αβραμόπουλος. Από πάνω πάντοτε βλέπουμε το τι απαντά το σύνολο των ψηφοφόρων. Αντίστοιχα 43,2 για την κυρία Μπακογιάννη, 16,4 για τον κύριο Σαμαρά, 13,8 για τον κύριο Ψωμιάδη, 16,1 για τον κύριο Αβραμόπουλο. Βλέπουμε όλους τους αριθμούς. Έχει μπει το ερώτημα ποιος είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει στην κυβέρνηση. Θα το δεις παρακάτω. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην επόμενη ερώτηση μπορούμε να δούμε τον σχετικό πίνακα. Ποιος από τους τέσσερις υποψηφίους μπορεί να δώσει σαφές πολιτικό στίγμα στη Νέα Δημοκρατία? 38,4% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας απάντησε η κυρία Μπακογιάννη. 30% ο κύριος Σαμαράς. 16,2% ο κύριος Αβραμόπουλος. 9,5% τον κύριο Ψωμιάδη. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα, βλέποντας πάντοτε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος από τους τέσσερις υποψηφίους μπορεί να νικήσει το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Παπανδρέου? 40,7% για την κυρία Μπακογιάννη. 24,8% για τον κύριο Σαμαρά. 20,1% για τον κύριο Αβραμόπουλο και 6,1% για τον κύριο Ψωμιάδη. Στην επόμενη κάρτα μας, ποιον από τους τέσσερις υποψηφίους θεωρείται πιο αξιόπιστο? 36,4% για την κυρία Μπακογιάννη, 28,2% για τον κύριο Σαμαρά, 18,6% για τον κύριο Αβραμόπουλο, 13,2% για τον κύριο Ψωμιάδη. Μια παρατήρηση, βλέπω ότι σε όλες τις κάρτες ο κύριος Ψωμιάδης έχει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά. Δεν είναι στο 0 και στο 1 και στο 2. Στο 10 μια χαρά ποσοστά. Σε αυτή την ερώτηση υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ του συνόλου των ψηφοφόρων και των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί είναι ισότιμη. Ενώ τελείως ισότιμη, σχεδόν ισότιμη μάλλον. Στη Νέα Δημοκρατία είναι διάκριτα. Στη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη διαφορά. Να, πάμε παρακάτω. Ποιος από τους τέσσερις θεωρείται ότι έχει τις πιο σύγχρονες ιδέες? Εδώ είναι η ερώτηση μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας είναι και οι πιο μικρές αποστάσεις ανάμεσα σε όλους τους υποψηφίους. Η κυρία Μπακογιάννη 31,5%, ο κύριος Σαμαράς 26,7%, ο κύριος Αβραμόπουλος 22,5%, 9,8% ο κύριος Ψωμιάδης και βλέπουμε ότι και εδώ, στο σύνολο των ψηφοφόρων που ερωτώνται, οι τάσεις είναι διαφορετικές. Εδώ υπάρχει δηλαδή
στο σύνολο των πολιτών. Προβάδισμα του κυρίου Αβραμόπουλου, ακολουθεί ο κύριος Σαμαράς και έπεται η κυρία Μπακογιάννη. Και να πούμε τώρα ότι πάμε στις δύο ερωτήσεις που είναι οι πιο ουσίας. Ποιον από τους τέσσερις θεωρείται καταλληλότερο για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ έχουμε μια κάρτα που είναι το σύνολο των πολιτών. Το 34,1 λέει Μπακογιάννη, 24,1 Αβραμόπουλος, 22,4 Σαμαράς, 7,7 και δείτε τα ίδια ποσοστά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Στην ερώτηση του καταλληλότερου για τη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των ψηφοφόρων της παράταξης, το 41,3% απάντησε την κυρία Μπακογιάννη, 28,2% τον κύριο Σαμαρά, 19,8% τον κύριο Αβραμόπουλο και 4,8% τον κύριο Ψωμιάδη. 27,2% για την κυρία Μπακογιάννη, 22,9% για τον κύριο Σαμαρά, 21,9% για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αυτό που έχει σημασία πάλι είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας βέβαια. 40,7% για την κυρία Μπακογιάννη, 29,8% για τον κύριο Σαμαρά, 20,4% για τον κύριο Αβραμόπουλο και 4,5% για τον κύριο Ψωμιάδη. Το θέλω από το θεωρώ καλύτερο. Δεν έχει ουσιαστική διαφοροποίηση. Πάμε να δούμε τώρα τα νούμερα. Στην όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Έχουμε θεωρίες. Μια αντιπαράθεση των διαφόρων υποψηφίων, των τριών πρώτων που έχουμε. Και βάλαμε και τους τρεις γιατί είναι μικρή διαφορά του τρίτου από τον δεύτερο. Αυτά ήταν τα ενδεχόμενα σενάρια. Ενός δεύτερου γύρου, έτσι. Μια επαφή με την πραγματικότητα. Ανάμεσα στην κυρία Μπακογιάννη και στον κύριο Σαμαρά, στο σύνολο των ερωτώμενων είναι αυτό που βλέπετε, 51,8 με 38,1. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που ερωτήθηκαν, κυρία Μπακογιάννη 52,3%, 40,1% για τον κύριο Σαμαρά. Στο αντίστοιχο ζευγάρι Μπακογιάννη με Αβραμόπουλο μπορούμε να περάσουμε να δούμε. Αυτή είναι η απάντηση στο σύνολο των ερωτώμενων, 48,5 με 41,8. Ωστόσο μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μπακογιάννη έχει 55,2%, ο κύριος Αβραμόπουλος 38,1%. Λίγο πιο άνοιγμα ψηλίδα. Σημαντικά. Και να δούμε και τον... Και το ερώτημα μεταξύ του κυρίου Αβραμόπουλου και του κυρίου Σαμαρά. Την υπόθεση που? Στο σύνολο των ερωτώμενων 48,3 για τον κύριο Αβραμόπουλο, 40,5 για τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, μια ισοδυναμία στο 45,4 με 45,2%. Και αν μπορούμε να συμπεράνουμε...